Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα δούμε μια μικρή παρουσίαση, ένα unboxing του Return to the Dark Tower. Το Return to the Dark Tower, ένα παιχνίδι του 2022, το οποίο βασίζεται στο The Dark Tower, ένα παιχνίδι του 81, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένα συνεργατικό παιχνίδι με πολύ εντυπωσιακή παρουσία, καθώς μέσα στο κουτί έχει έναν πύργο, ο οποίος παίρνει μπαταρίες και βγάζει φώτα, ανοίγει πόρτες κλπ. Κλπ. Κάνει διάφορα πράγματα. Συνεργατικό παιχνίδι περιπέτειας με πολλά σενάρια. Πάμε να δούμε τι έχει το κουτί, καθώς μιλάμε για το Return to the Dark Tower. Βλέπουμε το κουτί, εντυπωσιακό και από το πλάι είναι εντυπωσιακό παρεπτόντως το κουτί. Θέλω να δω πώς ανοίγει, δεν το έχω ανοίξει ακόμα παρότι το έχω πάνω από χρόνο. Εντυπωσιακό λοιπόν το κουτί, δείχνει τον πύργο, δείχνει κάποιους εχθρούς και να πούμε ότι στη ζελατίνα είχε και αυτό εδώ. Are you ready to take on the tower? Το οποίο λέει ότι είναι για έναν ως 4 παίχτες, 90 με 120 λεπτά, λέει 2 ρίτσες και δείχνει και λίγο πώς είναι το στήσιμο του παιχνιδιού και δείχνει και τον πύργο με τα κόκκινα φώτα του και τις μπαταρίες. Ξέχασα να πω ότι το παιχνίδι χρησιμοποιεί εφαρμογή. Πάμε να το ανοίξουμε για να δούμε τι έχει μέσα. Και ξεκινάμε με ορισμένα punch boards, τα οποία θα ανοίξουμε φυσικά αναλυτικά σε λίγο. Α, και εδώ λέει ότι καλό να το κάνεις, λέει, ανακύκλωση μετά αφού στήσεις τα πάντα και ότι το game board βρίσκεται κάτω-κάτω στο τέλος και πρέπει να μπει αλλού. Οπότε πριν το κάνω ανακύκλωση θα το κρατήσω στην άκρη για να δούμε ποια σειρά μπαίνουν τα πράγματα στο κουτί. Καλό να υπάρχει κάτι τέτοιο. Μετά εδώ τώρα έχουμε κάποια trays του insert. Α, ναι, βεβαίως. Δείτε εδώ. Έχει σιλετέιπ. Πώς περιμένω να το ανοίξω έτσι. Πότε θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου κοπίδι. Ωραία. Οπότε ανοίγει. Και βλέπουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε μερικές φιγούρες. Από hard plastic. Με ωραία λεπτομέρεια. Και έχουν και ένα pre-shading. Άντε, έρχεται pre-shading φιγούρες, μπράβο. Εδώ έχουμε ένα ζάρι. Και εκτός από τις φιγούρες αυτές, οι οποίες ενδεχομένως είναι φιγούρες των χαρακτήρων που ελέγχουμε, υπάρχουν και αυτά εδώ πέρα, που καθορίζουν τους τρεις τύπους, παραπέμπτως δεν είναι τα rulebook. Πώς το rulebook είναι εδώ πουθενά? Ανάτο. Είναι εδώ από κάτω, οπότε θα τα ανοίξουμε άμεσα. Τους τρεις τύπους κτηρίων που υπάρχουν σε κάθε βασίλειο του χάρτη. Καθώς ο χάρτης χωρίζεται σε 4 βασίλεια, ανατολικό, δυτικό, βόρειο και νότιο φυσικά. Και ακούτε και τα ωραία πουλάκια έξω παρεκτώντας, ξέρω ότι ενοχλούν. Οπότε αυτά εδώ καθορίζουν τα χωριά, τα μπάστιον. Ναι, ας ανοίξουμε το rulebook για να δούμε. Ας κάνουμε στην άκρη αυτό το κουτί. Πάμε εδώ να το ανοίξουμε να δούμε. Και τα punch boards να δούμε, αλλά και το rulebook για να έχουμε μια βάση για το τι μιλάμε. Το ξέρω πως παίζεται το παιχνίδι, δεν έχω παίξει ποτέ, αλλά έχω δει playthrough, οπότε σίγουρα ενδιαφέρον. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε εδώ. Οδηγίες για το πως μπαίνουν τα πάντα στο κουτί. Πολύ ωραία, τα πάντα όμως, βλέπετε, τα πάντα. Ακόμα και ποια μινιατούρα μπαίνει πού. Villages, sanctuaries, bazaars, citadels. Λοιπόν, είναι αυτά που έλεγα, δεν είμαι σίγουρος τι είναι. Και βλέπετε εδώ, το βάζεις δίπλα-δίπλα και σου λέει αυτό εδώ πέρα είναι το Huggle Die. Εδώ, ξέρω εγώ, στο 15 είναι, 15 είναι το Upper 3, αυτά είναι τα citadels, αυτά είναι τα bazaars κλπ. Και εδώ έχει και ποιοι είναι αυτοί οι χαρακτήρες, ξεκινώντας από πάνω, Spy Master, Brutal Warlord, Relic Hunter και Orphan Scion. Είναι οι τέσσερις χαρακτήρες από τους οποίους μπορούμε να διαλέγουμε. Και εδώ έχει μεταξύ άλλων και τα κρανία. Τα κρανία τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε λεπτομέρεια που έχουν. Και αυτά δαμένα και αυτά με ένα shade. Πάρα πολύ ωραία. Όπως και όλα μοιάζουν πάρα πολύ ωραία. Ψέματα να μην πω. Α, μετά πάμε στο rulebook. Rulebook λοιπόν. Λέει ότι πολλά χρόνια πριν ο μάγος βασιλιάς Άζκολ έχτισε έναν πύργο στο σταυροδρόμι των τεσσάρων βασιλείων και πίσω από τους ευαίνινους τείχους του
εκτελούσε πράξη σκοτεινής μαγείας αναζητώντας δύναμη. Και έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια μετά και τώρα ένας καινούριος εχθρός, αφού είχε καταφέρει κάποιος να νικήσει τον Άσκολ, ένας καινούριος εχθρός έχει πάρει τη θέση του στον πύργο και αρχίζει και δυναμώνει και δυναμώνει και οι ήρωες των τεσσάρων βασιλείων πρέπει να ενωθούν, να επιστρέψουν στον πύργο ή να νικήσουν και αυτόν τον νέο εχθρό. Εδώ μας δείχνει τα components, ωραία ιστοριούλα έχει και εδώ είναι το setup που έλεγα με τα τέσσερα βασίλεια, 1, 2, 3, 4 και τον πύργο στη μέση και πως βάζεις παντού τριγύρω τα χωριά, τα sanctuaries, τα bazaars και τα citadels. Κάθε περιοχή λοιπόν, κάθε βασίλειο έχει τέσσερα διαφορετικά κτίρια. Το hero setup, οι ήρωες χρησιμοποιούν αυτά εδώ τα μεγάλα χαρτιά, τα οποία είναι one-sided και μας... Αυτό είναι το Brutal Warlord, λέει με τι εξηγείς. Ένα spirit και 7 στρατιώτες. Σου εξηγεί τι μπορείς να κάνεις. Στην αρχή του γύρου σου λοιπόν έχεις το banner, αυτός εδώ παίρνει κάθε αρχή του γύρου 5 στρατιώτες. Ενώ ας πούμε το Orphan Sion παίρνει ένα spirit, δηλαδή κάθε χαρακτήρας παίζει λίγο διαφορετικά. Και εδώ έχει τι μπορείς να κάνεις στο γύρο σου, κινείσαι, 3 θέσεις. Κάνεις ένα heroic action, το οποίο μπορεί να είναι cleanse, δηλαδή να καθαρίσεις τα κρανία από ένα από τα 4 κτίρια που είπαμε αν είσαι εκεί. Battle, να κάνεις μάχη με έναν εχθρό στη θέση σου. Ή quest, να ολοκληρώσεις ένα quest ή να εξερευνήσεις ένα dungeon. Αυτά είναι heroic action και όποιο τα κάνεις παίρνεις και 2 spirit ανταμοιβή. Και τέλος, αν είσαι σε ένα από τα 4 διαφορετικά κτίρια, μπορείς να κάνεις reinforce, δηλαδή να χρησιμοποιήσεις την ιδιότητα του κτιρίου. Στο Citadel παράδειγμα παίρνεις ένα potion. Στο Village παίρνεις 6 στρατιώτες κλπ. Κλπ. Και εδώ έχει χώρο για τα treasures που βάζεις, εδώ για τα 2 corruptions, να δεν μπορείς να πληρώσεις κάτι, π.χ. σου λέει χάσε 2 spirit και έχεις μόνο ένα, για το δεύτερο παίρνεις corruption. Και εδώ μπαίνουν τα διάφορα virtues, τα οποία ανάλογα με το ποιο βασίλειο είσαι aligned, παίρνεις ένα και τα υπόλοιπα 3 ανάλογα με το χαρακτήρα. Οπότε έχουμε τον Brutal Warlord, τον Orphan Sion, τον Relic Hunter, με ωραία εικονογράφηση παρεντός πρέπει να πω, και τον Spy Master, οι οποίοι φυσικά έχουν και διαφορετικές ιδιότητες εδώ πέρα ο καθένας. Δηλαδή έχουν μια διαφοροποίηση χαρακτήρες, μια ωραία διαφοροποίηση. Το παιχνίδι χρησιμοποιεί εφαρμογή. Οπότε πρέπει να κάνεις setup και την εφαρμογή διαλέγοντας ποιος θα είναι ο βασικός σου στόχος, ποιος θα είναι ο adversary, ο εχθρός, ας πούμε. Έτσι, ποιους εχθρούς θα έχεις στο level 2, στο level 3 και στο level 4, διαλέγεις από ένα για κάθε level. Οπότε έχει μια αρκετή ποικιλία το παιχνίδι, καθώς σε επόμενη παρτίδα μπορείς να διαλέξεις άλλους. Εξηγεί εδώ διάφορες έννοιες του παιχνιδιού, είπα ήδη για το spirit, companions κλπ. Όντως μπορείς να πάρεις και companions να έχεις συντρόφους που σε ακολουθούν. Τα κρανία που τοποθετούνται στα διάφορα κτίρια, όπως είπα, μέχρι να τα κάνεις cleanse, και αν είναι να μπει τέταρτο κρανίο, τότε το κτίριο καταστρέφεται, είναι, δείχνει ουσιαστικά τη διαφθορά. Στο χάρτη βλέπουμε τις διάφορες τοποθεσίες, έρημος, λόφι, βουνά, λίμνες, δάση και πεδιάδες. Ο πύργος από μόνος του έχει κάποια glyphs, κάποιες πόρτες, ας πούμε έτσι, κάποιες σφραγίδες, τις οποίες σιγά σιγά η εφαρμογή σου λέει να τις βγάλεις και από εκεί μπορεί να πέφτουν εξτρά κρανία, να γίνονται κάποια events ή οτιδήποτε έτσι. Έχει δηλαδή εντυπωσιακά πράγματα να κάνεις. Το movement παρελθόν θα πούμε ότι μπορείς και να το σπάς, δηλαδή να κινηθώ 2 τώρα, να κάνω το heroic action και μετά να κάνω το τρίτο move. Δεν χάνεται. Και εδώ σου λέει στο τέλος πώς κάνεις battle τον adversary, πώς εξερευνείς dungeon, εντάξει δεν χρειάζεται να μπούμε σε τόση λεπτομέρεια. Οπότε έχει και competitive game, αν και κατά βάση είναι συνεργατικό το παιχνίδι, υπάρχει και competitive version. Και πίσω ένα quick reference, πάντα πολύ χρήσιμο να υπάρχει. Μετά πάμε στα διάφορα punch boards. Και βλέπουμε, ας πούμε, καταρχάς βλέπουμε ότι είναι ωραία, χοντρά, πολύ ωραία. Και εδώ είναι κάποιο από τα virtues κάποιου ήρωα. Αυτό μάλλον είναι του πρώτου που είπαμε, του Brutal Warlord. Που λέει after you reinforce also gain 6 soldiers κλπ. Κλπ. Εδώ είναι τα διάφορα τέρατα. Εδώ είναι, ας πούμε, ένα spine fiend, το οποίο είναι magic beast, έχει ένα 2, οπότε είναι token στα τέρατα. Και river of fire, κάποιοι εχθροί λαμπαδιάζουν τα σύνορα μεταξύ των βασιλείων, οπότε βάζει αυτό και δεν μπορείς να περάσεις από τη μία στην άλλη. Spore, δεν είμαι σίγουρος τι είναι. Siege 3, δεν είμαι σίγουρος τι είναι. Αυτά είπαμε είναι τα Spirit. Οπότε, ωραία punch boards. Πολύ καλής ποιότητας και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε στο τι άλλο έχει το κουτί, καθώς εδώ θα δούμε φυσικά και τον ίδιο τον πύργο. Κάποια χαρτόνια εδώ για να χτυπηθεί στη μεταφορά και
αυτός είναι ο ίδιος ο πύργος, ο οποίος βλέπουμε ότι έχει αυτά εδώ τα seals που είπα, τα οποία όταν η εφαρμογή σου λέει μπορεί να σου λέει να βγει κάποιο. Τώρα στο βάλω για να μην χαθεί. Έχει ήδη κάποιες κενές θέσεις κάτω για να βγαίνουν κρανία. Εδώ έχει θέση για μπαταρίες. Παίρνει 3 μπαταρίες όπως μπορείτε να δείτε. Θέση για μπαταρίες λοιπόν. Και είναι εντυπωσιακό σίγουρα, καθώς όλα αυτά κοκκινίζουν κλπ. Εντυπωσιακή κατασκευή. Μετά έχουμε κάρτες και κάρτες, θα τις δούμε. Και κάποια σακουλάκια. Και φυσικά έχουμε και χώρο για πολλά πράγματα. Και θυμίζω ότι το βοήθημά μας εδώ μας δείχνει και τι θα μπει σε κάθε ένα από αυτά. Π.χ. εδώ θα μπουν οι εχθροί level 2, εδώ level 3, εδώ level 4, εδώ οι adversaries κλπ. Πολύ χρήσιμο αυτό το βοήθημα. Πριν ανοίξω τις κάρτες, από κάτω θα δούμε το χάρτη του παιχνιδιού. Α, και κάτι άλλο που μου αρέσει στο κουτί, τώρα το βλέπω, είναι ότι είναι reinforced στο εσωτερικό του. Άμα δείτε εδώ πέρα, είναι ενισχυμένο για να μην διαλυθεί, γιατί πολλά κουτιά ανοίγουν εκεί πέρα. Μπράβο, πολύ ωραία δουλειά, μπράβο τους. Φυσικά που δεν πρόκειται για ένα φθηνό παιχνίδι, παρ' όλα αυτά πολύ καλή δουλειά κάνουν. Και για να δούμε τον χάρτη. Τον χάρτη. Α, τι καλό που με να ανοίγω τέτοια νότ. Λοιπόν, ο χάρτης του παιχνιδιού, όπως βλέπουμε, από την πίσω μεριά έχει έναν ήλιο. Από την μπροστά μεριά όμως έχει τα 4 βασίλεια, τα οποία βλέπουμε ότι είναι βοράς, νότας έχει εδώ πέρα, ανατολή, δύση. Και στο κέντρο όταν παίζεις μπαίνει ο πύργος. Ο πύργος ο οποίος ενδεχομένως και αυτός να έχει κάποιο βορρά ή κάτι τέτοιο, για να το κάνεις align. Δεν είμαι σίγουρος, θα μπορούσε και να έχει, θα μπορούσε και να μην έχει. Οπότε μπαίνει ο πύργος εδώ. Όποτε παίζεις, ρίχνεις κάποιο κρανίο μέσα και αυτό μπορεί να βγει από κάποια πόρτα ή μπορεί να το κρατήσει ο πύργος και να σου πει η εφαρμογή συμβαίνει αυτό το event αφού το κρανίο κρατήθηκε μέσα. Οπότε έχει αυτό το ενδιαφέρον κομμάτι. Ένα ταμπλό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, με ωραία χρώματα. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Και βλέπουμε ότι έχει τις αρχικές τοποθεσίες για Sanctuary, Village, Citadel και Bazaar. Τα τοποθετείς δηλαδή εδώ, αυτά εδώ τα tokens. Αυτό ας πούμε είναι το Bazaar, μπαίνει εδώ. Και όποτε διαφθείρεται μπαίνουν κρανία πάνω και πρέπει να τρέξεις να τα κάνεις cleanse. Και βλέπουμε ωραία ονόματα σε τοποθεσίες. Εδώ ας πούμε είναι... αυτό λέγεται ο θρόνος. Εδώ λέγεται ο χαμός του Άσκολ. Η έρημος των ουρλιαχτών. Και εδώ έχουμε τα τρία κοντινά βουνά. Η μικρή αδερφή, η μεσαία αδερφή και η μεγάλη αδερφή. Και μπορεί να σου πείξω εγώ η εφαρμογή ότι το event αυτό γίνεται στη μεγάλη αδερφή. Το δάσος των σκιών κλπ. Γενικά πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραία η εικονογράφηση, πάρα πολύ ωραίος ο χάρτης, πάρα πολύ ωραία τα κομπόνες. Και πάμε λίγο να δούμε και τις κάρτες για να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ματιά στο Return to the Dark Tower. Και εδώ έχουμε ένα αρνητικό εδώ, οι κάρτες θέλουν καλό ξεχώρισμα καθώς κολλάνε λίγο. Βέβαια είναι από ωραίο σκληρό πλαστικό, ωραίες τράπουλες. Εδώ λοιπόν έχουμε το Treasure Deck. Το κάνω έτσι για να ξεχωρίσει λίγο. Το Treasure Deck, το οποίο έχει κάποια αντικείμενα. Εδώ ας πούμε το χρυσαφένιο Maze του Ascol, το οποίο σου λέει ότι όταν είσαι σε χώρο με εχθρό μπορείς να ξοδέψεις ένα spirit όσο το level του για να τον βγάλεις από εκεί. Και σου δίνει και ένα Undead Advantage. Δεν μίλησα για τα Advantage, αλλά εντάξει, αν δούμε κάποιο playthrough θα τα δούμε εκεί. Βλέπουμε ωραία εικονογράφηση. Ωραία εικονογράφηση. Αυτές λοιπόν είναι οι κάρτες θησαυρών. Έχουμε επίσης εδώ τους companions, τους συντρόφους δηλαδή που μπορείς να πάρεις στο παιχνίδι. Ο Gleb, ο βασιλιάς των παρανόμων, ο Grigor, ο Unbreakable, ο Hakan, ο τεχνίτης, η Λίδα, η Δρυίδισσα κλπ. Ο Horselord κλπ.
Εδώ μετά έχουμε τις κάρτες των εχθρών, ανα-level φυσικά. Οι Brigands, και απ' την άλλη έχει τις ιδιότητές τους όταν κάνουν μάχη κλπ. Και τι event έχουν, τα Oryx, τα Spine Fiends, Shadow Wolves, Frost Troll, Widow Maid Spider κλπ. Θυμίζω ότι οι εχθροί δεν έχουν μινιατούρες, είναι tokens. Και εδώ έχουμε τους Adversaries, Iza the Exile, Utuk Ku the Ice Herald, ο Bane of Omens, Gaze Eternal κλπ. Θυμίζω ότι διαλέγεις κάθε φορά πριν παίξεις ποιον adversary θες να αντιμετωπίσεις και ποιους εχθρούς θες να αντιμετωπίσεις. Οπότε φαίνεται ότι θα έχει αρκετή ποικιλία σαν παιχνίδι, αρκετό replayability αυτό που λέμε. Εδώ πώς ανοίγει αυτό άραγε. Για να ανοίξουμε το άλλο, μήπως ανοίγει πιο εύκολα, ναι. Αυτό ανοίγει πιο εύκολα. Οπότε οι μεγάλες κάρτες έχουν αυτά και μετά πάμε στις μικρές κάρτες, οι οποίες έχουν potions. Potion of the Golden Sun και Potion of Fortune's Favor, και φαντάζομαι στο άλλο θα έχει και άλλα potions. Εδώ υπάρχουν κάποια quest items και τέλος κάποιο gear. Quest items, όταν ολοκληρώνεις quest σου λέει πάρε το συγκεκριμένο, π.χ. Mark of the Outlaw, Relic of Light, Smuggler's Coin κλπ. Και αυτά θέλω να βάλω ξεχωρίσμα παρεπτώσεις, γιατί και αυτά κολλάνε λίγο. Μετά έχουμε το gear. Το gear είναι εξοπλισμός που μπορείς να αγοράσεις, είναι στάνταρ. Και υπάρχει σε 3 αντίτυπα το καθένα. Το παιχνίδι παίζεται μέχρι 4, άρα δεν μπορούν να έχουν όλοι το ίδιο gear. Οπότε είναι έτοιμο και μετά θα ανοίξουμε και αυτό εδώ. Βεβαίως, να το. Το τελευταίο μας deck με κάρτες, το οποίο φυσικά ολοκληρώνει τα potions. Εντάξει, τα δούμε, δεν χρειάζεται να τα δούμε. Και μετά έχουμε corruption κάρτες. Corruption μπορείς να πάρεις, παίρνεις θυμίζω όταν δεν έχεις να πληρώσεις κάτι που σου ζητάει το παιχνίδι. Ας πούμε εδώ corruption λέει feeble, είσαι αδύναμος, δεν μπορείς να διπλασιάσεις την κίνησή σου. Κανονικά υπάρχει ένας κανόνας ότι μπορείς να ξοδέψεις πύρη για να διπλασιάσεις την κίνησή σου. Ή suspicious, δεν μπορείς να κουβαλήσεις περισσότερα από 2 potions κλπ. Είναι κάποια αρνητικά λοιπόν στοιχεία που μπορείς να έχεις. Τι άλλο θα μπορούσαν να τα corruption θετικά. Και εδώ έχουμε test of sacrifice, test of compassion, test of prowess και test of valor. Δεν είμαι σίγουρος που χρησιμοποιούνται αυτά, ενδεχομένως θα είναι τα quest. Protect the Radiant Castle. Οπότε πρέπει να πας στα Radiant Mountains και να ξοδέψεις 18 στρατιώτες για να το καταφέρεις αυτό. Οπότε ναι, αυτά λογικά είναι τα quest. Race to the Golden Obelisk κλπ. Αυτά είναι λοιπόν τα components του παιχνιδιού. Πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις. Σήμερα εκτός από το κουτί έχω μαζί μου και τον ίδιο τον πύργο. Βλέπετε πόσο εντυπωσιακός και μεγάλος είναι. Λέτε πόσο ψηλά φτάνει στο τραπέζι και είμαι σίγουρος ότι με τις μπαταρίες θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακός. Και προφανώς χρησιμοποιεί Bluetooth, καθώς συνδέεται με την εφαρμογή απευθείας. Και όποτε ρίχνεις ένα κρανίο εδώ μέσα, ξέρει η εφαρμογή ότι ουσιαστικά τελείωσε το γύρο σου και προχωράει να κάνει ό,τι είναι να κάνουν οι adversaries και οι εχθροί και οι foes. Οπότε, return to the Dark Tower. Ψέματα να μην πω. Ανοίγοντας το έτσι, ανυπομονώ να παίξω. Φαίνεται εντυπωσιακό. Εντυπωσιακή παρουσία. Δεν είμαι σίγουρος για τους μηχανισμούς, ενδεχομένως καθώς είναι remake ουσιαστικά ενός παλιού παιχνιδιού του 80, να είναι λίγο παλιακή η μηχανισμή του, αλλά τι να κάνεις. Αυτό είναι το Return to the Dark Tower. Άμα έχετε άποψη για το παιχνίδι, αν έχετε παίξει, αν το έχετε δοκιμάσει, γράψτε κάτω στα σχόλια και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.